Λευκός καπνός φαίνεται ότι βγήκε σήμερα, κυρίες και κύριοι, για την σχολή ψυχολογίας στον Δημοτήχο. Θα μιλήσουμε αμέσως τώρα τηλεφωνικά με τον Δήμαρχο Δημοτήχου, τον κύριο Ρόμιλο Χατζηγιάνογλου. Δήμαρχε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Κουμέτζηδου. Καλό μήνα να έχουμε. Καλό μήνα και νομίζω ότι και για εσάς ξεκίνησε πάρα πολύ καλά ο μήνας με την σχολή ψυχολογίας. Πλέον αρχίζει να μπαίνει στο αυλάκι το νερό. Έγινε ακόμα ένα σημαντικό βήμα. Αυτή τη φορά κατεβήκαμε κάτω οι επικεφαλής των παρατάξεων. Εκεί πέρα μας περίμενε, μας υποδέχτηκε ο πρίτανης με τους δύο αντιπριτάνες και τον πρόεδρο των καθηγητών ψυχολογίας. Έγινε μια συζήτηση πολύωρη. Προχωρήσαμε ακόμα λίγο προς την ίδρυση του τμήματος. Έχουμε δρόμο. Συζητήθηκαν αρκετά θέματα γιατί τον τελευταίο καιρό επικεντρωθήκαμε αρκετά στο κτηριακό. Ενώ υπάρχουν οπωσδήποτε και άλλα διοικητικά θέματα, τεχνικά θέματα που πρέπει να λυθούν. Έγινε μια σοβαρή τέλος πάντων σύσκεψη και από ό,τι φαίνεται πάμε καλά. Αλλά σε λίγο καιρό, στο μέλλον, θα ακούσουμε και επίσημα οτιδήποτε έχουμε να δηλώσουμε. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν κάνει να μπαίνουμε σε ενημέρωση όσον αφορά ποια κτίρια, πότε, γιατί, αν γίνεται. Καλό είναι να μείνουν λίγο. Το θέμα το κτηριακό ήταν αυτό που απασχόλησε τουλάχιστον το προηγούμενο διάστημα, Δήμαρχε, και νομίζω ότι ήδη στην δημοσιότητα έχουν βγει δημοσιεύματα με θέμα όσον αφορά τα κτηριακά. Και νομίζω ότι δεν είναι κακό να αναφέρουμε ποιες προτάσεις γίναν. Άλλωστε, η απόφαση η οποία δώσατε στο Δημοκρίτιο ήταν κοινή με όλους τους επικεφαλείς των παρατάξεων. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της συνάντησης αυτής. Το κρατούμε αυτό θετικό. Απλώς, όπως είδαμε και στο παρελθόν, στο πρόσφατο παρελθόν, πάλι μιλούσαν για κτίρια τα οποία τελικά αναιρέθηκαν, προσθέθηκαν άλλα, ξανά αναιρέθηκαν. Γι' αυτό απλώς θα ήθελα, καλό θα ήταν και ο κόσμος να περιμένει κάτι επίσημο και να μην μπαίνει σε αυτήν τη φημολογία των κτίριων. Μάλιστα. Άρα όσα μέχρι στιγμής γνωρίζουμε για πρώτο γυμνάσιο και τα λοιπά δεν είναι κάτι το οποίο για τις αποθήκες της ΕΑΣ που αναφέρατε και εσείς στο παρελθόν. Παραμένουμε σε αυτό που ξέραμε μέχρι τώρα με το τρίτο δημοτικό. Θέλει να μας πείτε ποια πρόταση κάνατε. Δεν ξέρουμε αν θα γίνει αποδεκτή όπως λέτε και εσείς από το Δημοκρίτιο. Όχι. Κοιτάξτε, η προσπάθειά μας σε κάθε περίπτωση είναι να αποφύγουμε τα σχολεία. Αυτό το λέω γιατί τα σχολεία είχαν μπει μέσα στο κάδρο διότι υπήρχε και η περίπτωση να λειτουργήσει από φέτος το Σεπτέμβριο το Τμήμα Ψυχολογίας. Τελικά λόγω χρονικών περιορισμών. Ο πιο εύκολος ο τρόπος θα ήταν έτσι. Δεν πραγματοποιήθηκε. Οπότε εφόσον πάμε για του χρόνου ή του... καταλαβαίνετε ότι πλέον έχουμε το χρονικό περιθώριο να πούμε ότι αν γίνεται να αποφύγουμε τα σχολεία να τα αποφύγουμε. Γι' αυτό μπαίνουμε στη συζήτηση με άλλα κτίρια. Εφόσον είναι κάτι οριστικό, εφόσον δούμε ότι μπορούμε εμείς να τα παραχωρήσουμε, δει το Δημοκρίτιο ότι μπορεί να τα χρησιμοποιήσει, υπάρχουν οι προϋποθέσεις, γιατί μετά από αυτή την άνοιξη καταλαβαίνετε ότι πρέπει να έρθουν και τεχνικές υπηρεσίες επάνω να τα δουν από κοντά, να δουν τα χαρτιά, οτιδήποτε. Και τότε θα καταλήξουμε και θα βγάλουμε κάτι επίσημο για το αν μπορούμε να προχωρήσουμε. Άρα μιλάμε τώρα για κάποιες καινούργιες προτάσεις οι οποίες έγιναν από την πλευρά σας προς το Δημοκρίτιο λόγω του χρόνου του οποίου υπάρχει για να γίνουν κάποιες απαραίτητες εργασίες. Έτσι ακριβώς. Διότι εφόσον έχουμε το χρόνο, ας το δούμε λίγο καλύτερα για να το ξεκινήσουμε σωστά και όχι βεβαιασμένα. Πάντως η πρόταση η οποία έγινε από τον Δήμο Δημοτήχου είναι κοινή και σύμφωνη με από όλες τις παρατάξεις. Έτσι, Δήμαρχε. Ναι, βέβαια. Ήταν παρόν οι επικεφαλείς. Όλοι συμφωνούσαν για αυτά τα οποία προτείναμε. Και το Δημοκρίτιο σε πρώτη φάση τα έχει αποδεχθεί και προχωρούμε. Άρα να περιμένουμε τις επόμενες μέρες, ίσως και μία επίσκεψη επάνω, προκειμένου να δουν καλύτερα αυτά τα οποία προτάθηκαν από την πλευρά σας. Από εδώ και πέρα καταλαβαίνουμε ότι πλέον οι συσκέψεις και οι συναντήσεις θα είναι πυκνές. Θα βλέπουμε συχνά το Δημοκρίτιο να ανεβαίνει, θα βλέπουμε συχνά να κατεβαίνουμε, διότι έτσι πρέπει να γίνει. Για να γίνει σωστά η όλη διαδικασία. Έτσι, γιατί θα γίνει και η πέμπτη έδρα άλλωστε εκεί. Έτσι, να σας ευχαριστήσω ένα πολύ. Άλλο, ναι, ένα παρακαλώ. Πολύ σημαντικό θέμα, η πέμπτη έδρα, όπου πραγματικά ευχαριστούμε το Δημοκρίτιο που διάλεξε την πόλη μας για την πέμπτη έδρα, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι μεγάλη δυσκολία και για το ίδιο Δημοκρίτιο να δημιουργεί και για οποιοδήποτε πανεπιστήμιο να δημιουργεί τόσες πολλές έδρες. Πρέπει να το προσπαθήσει
Είναι κουραστικό, είναι κάτι το οποίο λίγο πολύ τον βγάζει το πανεπιστήμιο από την καθημερινότητά του. Παρ' όλα αυτά έδειξε επιθυμία μεγάλη του πανεπιστήμιο και το ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Έτσι, γιατί και αυτό είναι μια επιπλέον κίνηση προκειμένου να εξευρεθούν χώροι και γι' αυτό. Έτσι, γιατί μέχρι τώρα μιλούσαμε για τους χώρους της σχολής ψυχολογίας. Αυτό, για να γνωρίζουν και οι τηλεθεατές, είναι ένα άλλο κομμάτι το οποίο θα πρέπει να διερευνηθεί για το πού θα στεγαστεί και πώς θα λειτουργήσει. Οπωσδήποτε, όταν μιλάμε για μια έδρα, θέλουμε και διοικητικά κτίρια. Θέλουμε να εξυπηρετήσουμε και καθημερινές ανάγκες των καθηγητών. Δεν είναι μόνο οι φοιτητές. Να σας ευχαριστήσω πολύ, Δήμαρχε. Καλό βράδυ να έχετε.